και τη Κεντρική Επιτροπή. Mm -hmm. Εσεί θα πάτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σα ε, απαντήσω με το, το επί τη ουσία. Ε, εγώ πήρα μια πρωτοβουλία χτε, σήμερα να συναντηθούμε οι υποψήφοι πρόεδροι στα γραφεία στην Κουμουντούρου. Ανταποκρίθηκε ο Απόστολο Ο ο Στέφανο Ο Λόγω μια καθυστέρηση, ο Νίκο ο Φαραντούρης απογειώθηκε. Είχαμε μιλήσει πριν. Και κάποια στιγμή μπήκε τηλεφωνικά και ο Νίκο ο Παπά που είχαμε πει ότι έπρεπε να είναι και αυτό παρόν κτλ. Εγώ την πρωτοβουλία την πήρα ζητώντα τα εξή πράγματα. Πρώτον, να αποσύρει ο Στέφανος ο Κασολάκης το εξώδικο. Δεν είναι δυνατόν να στέλνει εξώδικο στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή του κόμματο που θές να ξαναεκλεγείς αρχηγός. Έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο. Δεύτερον, ε, προς την άλλη μεριά, να κοπεί όλη αυτή η ιστορία περί διαγραφής, περί ε, πώς το λένε, κατάργησης υποψηφιότητας κτλ. Και, τα λοιπά και, τα λοιπά. και ότι να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να κουβεντιάσουμε ε, α, τι τηλεμαχίες θα κάνουμε, πώς θα τις δώσουμε, με ποιες όρους, αν θα είναι θεματικές, μια ομαλή πορεία προς το συνέδριο, γίνεται μια προσπάθεια να βρεθεί χώρος που να χωρέσει όρους του συνέδρους κτλ. Και, και, να μην είναι υβριδικό, ε, πράγματα κτλ. Λοιπόν, δυστυχώς, δεν υπήρχε η ανταπόκριση την οποία ήθελα. Διότι υπάρχουν δύο σχέδια. Υπάρχουν δύο σχέδια που εγώ δεν είμαι με κανένα από τα δύο. Και θα παλέψω μέχρι τέλους για να μην εφαρμοστεί κανένα από τα δύο σχέδια. Τα δύο σχέδια αυτά είναι. Το ένα που θέλει ένα ΣΥΡΙΖΑ του 5% που θα ασχολείται μόνο με τη δικαιωματική ατζέντα. Και το άλλο είναι με ένα ΣΥΡΙΖΑ αντιστοίχου ποσοστού, το οποίο θα είναι προσάρτημα μια συγκυβέρνηση. Εμένα κύριε Χουταλάκη δεν με συμπεριλαμβάνει καμία τέτοια προοπτική Και θεωρώ κ. και την πλειοψηφία των αυτές, ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ για να είναι...